παρετούμε για τη λόγω του συγκρουμένου συμφερόντων της δική του δυσλειτουργεί η πολύ σημαντική αρχή εξυγίανσης. Δεν νοείται η αρχή να συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή της δική του, αλλά και δεν νοείται να χειρίζεται η αρχή θέματα που φέρνουν σε σύγκρουση τη διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας με οικονομικά συμφέροντα της ίδιας και συγγενικών προσώπων. Διακυβεύονται δισεκατομμύρια. Παρετούμε διότι η αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας έχει πληγεί με χειρισμούς της δική του που είτε είναι είτε φαίνεται να είναι εκβιαστική προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συλλογή στοιχείων για τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων έχει νόημα όταν γίνεται συστηματικά για όλες τις τράπεζες και για όλα τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Δεν νοείται να γίνεται επιλεκτικά όποτε η διοικητής αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παρτούμε διότι ο Υπουργός Οικονομικών επέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθυστερήσεις, λησμονώντας ότι μαζί με τη διοικητή ήταν ο ίδιος αρχή εξυγίασης για πολλούς μήνες πριν αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που επιτελεί ο νυν Υπουργός Οικονομικών και γνωρίζω ότι τον κύριο ρόλο στην αρχή εξυγίασης είχε η διοικητής. Αλλά δεν μπορώ να παραμείνω σε μια θέση ευθύνης προς τον Υπουργό όταν ο ίδιος ξεχνά και τις δικές του ευθύνες. Λοιπόν, ωστόσο, διότι παρετούμε από θέση στην οποία με διόρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Αντιμετωπίζει μια όντως δύσκολη κατάσταση, την οποία προκάλεσαν άτομα που είχε εμπιστευτεί. Οι επιλογές όμως ήταν καθαρά δικές του. Η εισήγηση μου έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η ανάγκη για αυτοθυσία, εδώ που φτάσαμε. Πρέπει η διοικητής να πάρει τις αποφάσεις της και επίσης η πολιτεία να προβεί σε θεσμικές αλλαγές. Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα είναι ενός εντός αρχή ή μιας γενικός αρχή, θα γίνονται λάθη, θα υπάρχουν συμφέροντα και θα έχουμε τέτοια προβλήματα.